Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με τη διεξαγωγή της 28ης αγωνιστικής συνεχίζεται αύριο το πρωτάθλημα της Super League. Συνοπτικά το πρόγραμμα. Λεβαδιακός Νικηβόλου άνευ, αγώνα οι τρεις βαθμοί της νίκης πάνε στον Λεβαδιακό. Στο Σάββατο Εργοτέλης Παναθηναϊκός στις 3, Ατρόμητος Πανθρακικός στις 5 και 4 και ΠΑΟ Καστέρας Τρίπολης στις 7.30. Την Κυριακή ΠΑΣ Γιάννηνα Πανετολικός στις 3, Καλονή Βέρεια Κέρκυρα Όφη, Πανιώνιος Πλατανιά στις 5 και 4 και Ολυμπιακός Κονταξάνθη στις 7.30. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Μανιάτη μέχρι το 2019 ανακοίνωσε σήμερα η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εν τω μεταξύ, με αφορμή τα πρόσφατα φαινόμενα βίας στα ελληνικά γήπεδα, μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του BBC ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος. Οι εικόνες βίας που παρακολουθούμε τις τελευταίες εβδομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεμένουν στα στεγανά του πρωταθλήματος της Super League, αλλά κάνουν το γύρο του κόσμου δημιουργώντας άσχημη εικόνα για τη χώρα μας. Το αγγλικό ραδιόφωνο BBC ζήτησε τη γνώμη του Προέδρου του Παναθηναϊκού, κ. Γιάννη Αλαφούζου, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν οι οπαδοί δεν ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους ότι οι αγώνες που παίζονται εντός των γηπέδων διεξάγονται με τιμιότητα και ότι τα αποτελέσματα δεν είναι προαποφασισμένα και ότι αυτό που βλέπουν συμβαίνει στα αλήθεια, δεν νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί. Έχουμε μεγάλα προβλήματα διαφθοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλοι το ξέρουν στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να έχεις έρευνες για εγκλήματα που έχουν ξεκινήσει από το 2011 και να είμαστε στο 2015 και να μην έχουν αρχίσει οι δίκες. Πειθαρχική δίωξη στη Σβέρια, Καλονή και Χανιά άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Πετρόπουλος για προκαθορισμό αποτελέσματος αγώνα για στοιχηματικούς λόγους και ειδικότερα ότι ιτήθηκαν ασκεμένα. Η δίωξη της ομάδας Συμμαθίας αφορά τον αγώνα Κέρκυρα Βέρεια 4-0, ενώ η ομάδα της Λέσβου για το Πανθρακικό Σκαλονί 3-2 και η κριτική για το ματς Χανιά Παζιάννη 1-2. Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε επίσης στην ΠΑΕ και τον Δημήτρη Μελισανίδη για τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι του κυπέλου με τον Ολυμπιακό.